Λόγο έχει ο κύριος Βεντζέλος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έτσι είμαστε εδώ, δεν είμαστε. Κινάλ. Κινάλ. Δεν το ήξερα. Εμείς έτσι το έχουμε ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ έχω αντιμετωπίσει τον... Εγώ έχω αντιμετωπίσει τη σημερινή ηγεσία της ΕΡΤ με ιδιαίτερη τρυφερότητα για ιδιαίτερους λόγους. Πρώτον, γιατί τιμώ τον κύριο Λεοντή και το καλλιτεχνικό του έργο. Το έχουμε πει αυτό κατ' επανάληψη. Δεύτερον, γιατί με τον Βασίλη Κωστόπουλο μας συνδέουν πολύ παλιοί συναδελφικοί δεσμοί συνεργασίας και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ψυχρά ως έναν πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Όμως έχω ένα θεσμικό καθήκον να αναγνώσω σωστά αυτά τα οποία έχω μπροστά μου ως δεδομένα και κυρίως να κατανοήσω σωστά αυτά που άκουσα. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Κωστόπουλος με αφορμή την έκθεση του 2017 το παράπονό του. Και το παράπονό του είναι ότι η διοίκησή του, η διοίκηση Λεοντή Κωστόπουλου, από τη στιγμή που διορίστηκε, αντιμετωπίζει ένα τεράστιο εσωτερικό, πολιτικό και συνδικαλιστικό πρόβλημα. Ότι έχει να συγκρουστεί με την προηγούμενη διοίκηση και όλα αυτά που αυτή άφησε πίσω της ως νοοτροπία και ως διοικητική διάρθρωση και ως πρακτική. Αλλά η προηγούμενη διοίκηση ήταν μια διοίκηση η οποία είχε διοριστεί από την παρούσα κυβέρνηση. Μια διοίκηση η οποία ξανά άνοιξε την ΕΡΤ. Μια διοίκηση η οποία λειτουργήσε περίπου 2,5 χρόνια στην ΕΡΤ. Άρα πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση. Και δεύτερο, μας είπε ότι και επί των ημερών του υπήρχε και υπάρχει εσωτερικός πόλεμος στην διοίκηση, ο οποίος εξελίσσεται στα υψηλότερα δυνατά κλιμάκια. Δηλαδή πρόκειται για έναν πόλεμο τον οποίο κάνουν γενικοί διευθυντές και αναπληρωτές γενικοί διευθυντές. Ο εντεταλμένος σύμβουλος προγράμματος κύριος Κρύμπαλης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος κύριος Θαλασσινός, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας κύριος Μιχαλίτσης, για να μην αναφερθώ σε αυτά που έχει πει ο κύριος Τσακνής ή σε αυτά που λένε συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αυτονομία λόγου όπως ο κύριος Φίλης. Επίσης υπάρχει συνεχώς η δισιογραφία, σχολιασμός, θυμολογία για την συνδίκηση που ασκεί η συνδικαλιστική ηγεσία της ΕΡΤ στο ραδιομέγαρο και γενικότερα στο νομικό πρόσωπο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με τον κύριο Καλφαγιάννη. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα ολόκληρο κλίμα, μια αντίληψη για το αν μπορεί να διοικηθεί αυτό, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του συντάγματος και του νόμου, αν ασκεί τις αρμοδιότητές του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πάνω στην ΕΡΤ και αν και εμείς ως Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είμαστε επαρκώς ενήμεροι και ασκούμε έναν στοιχειώδη κοινοβουλευτικό έλεγχο από πλευράς διοίκησης, διάρθρωσης, λειτουργίας, εφαρμογής του νόμου και των κανονισμών. Αυτό είναι ένα κολοσσιαίο ζήτημα. Εδώ υπάρχει, εξελίσσεται ένα δράμα ενδοκυβερνητικό, εσωτερικό, σε σχέση με την διοίκηση της ΕΡΤ. Δεν μπορεί να τα ακούει αυτά ο παριστάμενος μέχρι πριν από λίγα λεπτά υπουργός, ο κύριος Παπάς, που τώρα τον αναπληρώνει ο συναρμόδιος κύριος υφυπουργός και να μένει αδιάφορος. Εδώ ο κύριος Κωστόπουλος κάνει μια καταγγελία που αφορά αυτήν την κυβερνητική περίοδο και το βαθύτερο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και υπάρχει στην ΕΡΤ με ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο δεν αναφερθήκαμε σχεδόν καθόλου, δεν αναφέρθηκε ο κύριος Κωστόπουλος, η στοιχειώδης πολιτική πολυμέρεια, η στοιχειώδης πολιτική ισορροπία της ΕΡΤ διασφαλίζεται. Οι εκπομπές λόγου, οι εκπομπές ειδησιογραφικές, τα δελτία ειδήσεων, οι εκπομπές σχολιασμού της επικαιρότητας που δίνουν τον τόνο, ευτυχώς έχουν ελάχιστη τηλεθέαση και δεν δίνουν κανέναν τόνο. Τι λένε όταν έχουμε το φαινόμενο του κυρίου Καψόχα, ο οποίος καταγγέλει ως φασίστα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης? Αυτό είναι ένα ακραίο ζήτημα. Δεν το θέτει η Νέα Δημοκρατία, το θέτει ο κάθε καλόπιστος δημοκράτης πολίτης, ο οποίος ενοχλείται. Αλλά μήπως καλούνται τα κόμματα της Ελλάδας αντιπολίτευσης? Μήπως καλούμεθα
με τον τρόπο που πρέπει και με τον ρυθμό που πρέπει να πούμε εμείς τις απόψεις μας στην ΕΡΤ. Μήπως δηλαδή ο τηλεθεατής που ανοίγει να δει ΕΡΤ βλέπει ότι υπάρχει μια ισορροπία, μια εκπροσώπηση στην προδιάθεση των σχολιαστών, ότι ανήκουν κάποιοι και σε άλλες αντιλήψεις? Όχι, πρόκειται για ένα κομματικό μαγαζί, όχι της δεκαετίας του 80, αλλά φοβούμαι ότι πάμε πίσω από τη δεκαετία του 70. Εγώ δεν λέω ότι ήταν ανεπίληπτη η ΕΡΤ, ότι δεν υπήρχαν κομματικές παρεμβάσεις σε προηγούμενες κυβερνητικές περιόδους, πριν την κρίση την οικονομική. Βεβαίως υπήρχαν. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ένα υποδειγματικό παρελθόν, αλλά στα νιάτα μου, το 1993, έχω διατελέσει υπουργός τύπου και είχα την εποπτεία της ΕΡΤ και ξέρει ο κύριος Κωστόπουλος, που ήταν πάντα νομικός σύμβουλος, με ποια νοοτροπία ασκήθηκε αυτή η κυβερνητική αρμοδιότητα εκεί. Όλα παίζουν ρόλο. Το κόμμα, το πρόσωπο, η συγκυρία, η αισθητική, η αντίληψη του ιστορικού χρόνου και ούτω καθεξής. Και πάμε στο σημαντικό. Όλα αυτά που γίνονται είναι λίγα σε σχέση με την υποδομή, τον πλούτο, το αρχείο, την τεχνική εμπειρία που έχει η ΕΡΤ. Τους εργαζόμενους, το δίκτυο. Αυτό αντανακλάται στο κύρος και στην τηλεθέαση. Παίζει τον ρόλο της η δημόσια τηλεόραση όπως τον θέλουν, ας το πούμε, τα διεθνή κείμενα για τον ρόλο στην Ευρώπη της δημόσιας τηλεόρασης? Πιστεύω όχι. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες, δεν λέω. Μπορείς να βρεις πάντα καλύτερης ποιότητας σειρές, ντοκιμαντέρ, μπορείς να βρεις εκπομπές λόγου, υπάρχει ένα ακαταγόνιστο αρχείο, αλλά αυτά που γίνονται πράγματι στον πολιτισμό, στη δημόσια ιστορία και την ιδεολογική χρήση της ιστορίας, που είναι ένα κολοσσιαίο θέμα κατά τη γνώμη μου από την ΕΡΤ, είναι αυτά που πρέπει να κάνει η δημόσια τηλεόραση στη σημερινή εποχή, ή έχουμε μείνει σε μια αντίληψη η οποία είναι αντίληψη, ας το πούμε, ψυχροπολεμική, αντεστραμμένη? Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν ταυτότητα και ούτε οι τηλεοπτικοί σταθμοί οι τρεις και τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Πάλι είδα σήμερα καρατόμηση των επικεφαλής και του τρίτου προγράμματος και του κόσμος. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αλλά έγινε αυτό σήμερα. Δηλαδή έχουμε συνεχώς κρίσεις διοικητικές, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Και εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η φυσιογνωμία ακριβώς της ΕΡΤ1, της ΕΡΤ2 και της ΕΡΤ3, η οποία γιορτάζει τώρα και τα χρόνια της, τα 30. Και τι γίνεται με την απήχηση του ραδιοφώνου? Άρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει βρει την φυσιογνωμία της η ΕΡΤ. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν ανήκα σε αυτούς που ήταν υπέρ του να κλείσει η ΕΡΤ. Έτσι, αγωνίστηκα να ξανανοίξει η ΕΡΤ και να διατηρηθούν όλες τις δομές, από τα μουσικά σύνολα μέχρι τους περιφερειακούς σταθμούς. Αλλά είχαμε πει να γίνει μια δημόσια ραδιοτηλεόραση χωρίς τις ενοχές και χωρίς τα πλέγματα και χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος, και πάμε στη χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή κάναμε μια μεγάλη επιστροφή στο παρελθόν. Αντί να οργανώσουμε τη δημόσια τηλεόραση του μέλλοντος, έγινε αυτή η εκρηκτική επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλετε να μην το συζητήσουμε τώρα και να περιμένουμε να φτάσουμε στις εκλογές και να το συζητήσει ένας άλλος συσχετισμός, μια άλλη βουλή. Okay. Αλλά έχετε και μια υποχρέωση συνταγματική, θεσμική, δημοκρατική, να διατηρήσετε ένα μέτρο τουλάχιστον αξιοπρέπειας, πολυφωνίας και ισορροπίας.